Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίως και σώσον τα θέα τα σφυγά ημών. Αμήν. Λίγο χρόνο πριν φυλακιστεί ο Απόστολος Παύλος βρισκότανε στη Μικρά Ασία. Συγκεκριμένα στη Μίλητο. Και γράφει η Αγία Γραφή, η Πράξη των Αποστόλων, στο 20ο κεφάλαιο, ότι μετεκαλέσατο εκ Μιλήτου, κάλεσε λέει από τη Μίλητο να έρθουν στην Έφεσο οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας. Με το όνομα αυτό άκουγαν οι επίσκοποι. Τότε οι σημερινοί επίσκοποι είχαν το όνομα πρεσβύτεροι και επίσκοποι και τα δύο ονόματα. Οι επίσκοποι εκείνοι τους οποίους ο ίδιος ο Παύλος, Απόστολος, είχε χειροδονήσει με τα ίδια του τα χέρια. Για να τους δώσει τις τελευταίες συμβουλές και για να τους καταστήσει προσεκτικούς για το μέλλον της Εκκλησίας μετά τον αποχωρισμό του από την Ασία. Προσέξατε εαυτούς και παντί το ποιμνίο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ολόκληρο το ποιμνίο. Διούς ο Κύριος περιποιήσατο ή ους περιποιήσατο το ιδίο αίματι, τους οποίους το οποίο ποίμνιο περιποιήθηκε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με το ίδιο του το αίμα. Εγώ φεύγω, τους είπε, και δεν θα με ξαναδείτε, γιατί έχω λάβει το μήνυμα ότι φεύγοντας από εδώ, φεύγω με τον προορισμό να τελειώσω τον αγώνα, θα φτάσει στο τέλος του ο αγώνας για τον Χριστό και ο προσωπικός της ζωής μου ο αγώνας. Τελειώνει. Εκεί που θα πάω θα με δέσουν χειροπέδες. Λέγει η γραφή, ο πιστής το διαβάσει, είναι πάρα πολύ συγκινητικό το κομμάτι, ότι έπεσαν επάνω του για να τον κρατήσουν και ότι τα δάκρυα έρεαν ποτάμι από τα μάτια των χριστιανών και των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας ή των Εκκλησιών, ας πούμε έτσι, αλλά μία είναι Εκκλησία στην ουσία, της Μικράς Ασίας.
αφού ήταν αποκεκαλυμμένο στον Παύλο από ψηλά ότι τον καλεί από τα επίγεια προς τα ουράνια και ότι θα φτάσει στη Ρώμη και θα παρωθεί, οι χριστιανοί δεν προέβαλαν αντίσταση. Κλείν όμως αυτός ο χωρισμός ήταν ο τελευταίος και ο πιο οδυνηρός, ο πιο σκληρός, ο πιο πικρός, ο πιο, θα λέγαμε, πονετικός, που προκάλεσε μεγάλο πόνο στην ψυχή τους. Ναι, δεν υπάρχει λόγια εμείς να περιγράψουμε, γιατί απέχει η προσωπική μας ζωή, η δική μου ζωή τουλάχιστον, από εκείνων των χριστιανών τεράστια. Αλλά τους έδωσε παράλληλα και το εξής μαντάτο. Μόλις εγώ φύγω από εδώ, μόλις φύγω στην Εκκλησία του Χριστού, θα πέσουν λύκοι να την κατασπαράξουν, και βάζει και μία λέξη λύκοι βαρύς. Λύκοι που θα κατασπαράξουν, βεβαίως τα σώματα όχι, γιατί όχι τα σώματα, αλλά και σώμα και ψυχές. Και εννοούσε τους αιρετικούς ανθρώπους και βάζει τη λέξη λαλούντες διεστραμμένα. Λαλούντες διεστραμμένα. Θέλω να δώσουμε προσοχή. Λέει εξημών αυτών. Δηλαδή σημαίνει το εξημών αυτών από εμάς εδώ μέσα την Εκκλησία, τους ίδιους. Από εμάς τους ίδιους. Έτσι εξηγείται. Εξημών από εμάς ή από εσάς δηλαδή που θα μείνετε πίσω, τους ίδιους. Δηλαδή μέσα από το καλούμενο και βαπτισμένο πιστό, σε εισαγωγικά, ποίμνιο του Ιησού Χριστού. Είναι αυτό μια πραγματικότητα. Ποιο? Ότι μέσα από τα σπλάγνα της Εκκλησίας βγήκαν οι μεγαλύτεροι αιρετικοί. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά τον πατέρα, τον γονιό, έτσι, όλων των αιρετικών, ο Άριος, που κήρυξε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά είναι δημιούργημα του Θεού. Μέσα από την Εκκλησία της Ασίας βγήκε, ήταν ιερωμένος, ήταν ιερέας, διέθετε πλούσιο μυαλό, πλην όμως είναι ο πατέρας της διαστροφής, ο Υιός της απολίας. Ο Υιός της απολίας, λέει ο Κύριος όταν επρόκειται να φύγει από τον κόσμο σαν άνθρωπος, αφού θα παρέδει στη σταύρωση και το θάνατο τον εαυτό του, έκανε την προσευχή του και είπε «Πατέρα μου, από εκείνους που με παρέδωσες ή εκείνους που με παρέδωσες, όλους τους φύλαξα, ουδείς απόλετο». Και συμπληρώνει συνέχεια ο Κύριος «Ημί ο Υιός της απολίας, παρά μόνο το παιδί που ήταν γεννημένο για την απώλεια, ο Ιούδας». Αυτός κάθεται.
ουσιαστικά χάθηκε. Λαλούντες λέγει λοιπόν, διεστραμμένα. Προσέξουμε τη λέξη διεστραμμένα. Ο Απόστολος Παύλος δίνει έναν ορισμό για εκείνους που είναι αιρετικοί, τον εξής. Ο αιρετικός, ο βρισκόμενος μες στην αίρεση, η λέξη αίρεση, αίρεση, σημαίνει προτίμηση, σημαίνει εκλογή. Εκλογή την οποία κάνει η ελευθέρα βούληση και νόηση κυρίως του ανθρώπου, χωρίς Πνεύμα Άγιο. Αυτός λοιπόν που προτιμάει τη δική του εκλογή να βαδίζει κάτω από τον εγωισμό του, αυτός εξέστραπτε. Εξέστραπτε. Δηλαδή έχει πάρει εντελώς διαστραμμένο δρόμο και δεν σώζεται. Γι' αυτό παραγγέλει και λέγει τα μάτια σας τέσσερα, ό,τι είπε και ό,τι είπε και στην Έφεσο. Προσέξατε αυτούς. Προσέξτε τον εαυτό σας από αυτούς. Τους αιρετικούς. Γιατί υπάρχει κίνδυνος μεγάλος. Ο δρόμος της απολίας, ο δρόμος της αίρεσης φαίνεται στη λογική ορθώς, αλλά είναι χαμένος δρόμος. Για να σκεφτούμε λίγο, να φέρουμε τον εαυτό μας σε αυτό που ο Κύριος είπε και μετά να δούμε παραπέρα το βάθος της αίρεσης και των αιρετικών. Κύριε, λέει ο Χριστός στον Πατέρ, Πάτερ, είπε Κύριε, Πάτερ, φύλαξέ μου αυτούς. Εγώ τους ετήρησα όσο ήμουνα στον κόσμο. Όσο βρισκόμουν στον κόσμο, τους φύλαξα. Τώρα που φεύγω, φύλαξέ τους εσύ. Παρακαλάει τον Πατέρα να φυλάξει τους χριστιανούς. Γιατί σίγουρα κανείς δεν μπορεί να σταθεί μέσα στο δρόμο του Θεού χωρίς την προστασία του, χωρίς το δικό του χέρι να είναι από πάνω και να μας κρατάει. Δεν μπορεί κανείς. Παρακαλεί λοιπόν ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας τον Πατέρα να φυλάει. Και δεν θα σταθούμε στην εποχή για την οποία έκανε Χριστός την προσευχή υπέρ των πιστών, ότι έκανε την προσευχή μόνο για αυτούς, αλλά του Χριστού η προσευχή είναι με αιώνια ισχύ. Δηλαδή για κάθε πιστό από τότε που την έκανε μέχρι που να κλείσει το παραβάν της παρούσης ζωής, μέχρι τότε έχει τη δύναμη προσευχή του Χριστού να κρατάει εκείνον που έχει ελαχίστη διάθεση να είναι κοντά στον Χριστό. Τον κρατάει η προσευχή του Κυρίου. Και δεν χάνεται παρά μόνο ο Υιός της απολίας κάθε εποχής. Κάθε εποχή υπάρχει ο αρνητής. Κάθε εποχή υπάρχει ο αρνητής που λέει «Δεν σε θέλω». Απόστα απε μου, φύγε από κοντά μου. Αυτόν δεν τον πιάνει η προσευχή, γιατί δεν θέλει. Δεν θέλει. Διάβαζα και μου έκανε εντύπωση, δεν είναι εκτός θέματος, είναι μέσα στο θέμα και αυτό, Ιερό Χρυσόστομο, που έκανε μία σύγκριση σε δύο θαύματα. Το ένα θαύμα,
το έκανε ο Μωυσής με τη ράβδο του χτυπώντας το βράχο σε μια περιοχή που έβγαζε πικρό, είχε πικρό νερό, τακ, χτυπάει το βράχο, βγάζει νερό, πίνουν με τη δύναμη του Κυρίου. Και το άλλο θαύμα είναι ένας άλλος βράχος, όχι κυριολεκτικά βράχος, βράχος καλά και ζωή βράχος, καθέ αυτό βράχος, αλλά πιο πολύ από βράχος. Με πέτρινη, σούπερ πέτρινη η καρδιά. Την καρδιά του Δαβίδ. Που μαλάκωσε, λέει, και έβγαλε δάκρυα από τα μάτια του Δαβίδ. Αυτός ο βράχος που έβγαλε δάκρυα, ο Δαβίδ δηλαδή, πριν επιστρέψει στον Θεό κοντά, ήταν σκέπτος βράχος. Όχι να βγάλει σταγόνα, αλλά αντιθέτως και εκεί που υπήρχε σταγόνα να την αφαιρεί. Λοιπόν, το δάκρυ που έσταξε από τα μάτια του Δαβίδ που ήταν βράχος σκέτος, είναι ανώτερο, λέει, από το θαύμα που έκανε ο Μωυσής. Γιατί εκεί το θαύμα έγινε με σκέτα την πρόθεση του Θεού. Εδώ το θαύμα έγινε και με την πρόθεση του Δαβίδ. Και με την πρόθεση του Δαβίδ. Θα πείτε, ποια σχέση έχει με το θέμα μας, δηλαδή τον αιρετικό άνθρωπο, αυτό που αναφέραμε τώρα. Ο Χριστός προσευχήθηκε. Κάποιες καρδιές πέτρινες με την προσευχή του Κυρίου μετά από 2000 χρόνια, σήμερα δηλαδή, βγάζουν νερό, λίγο δάκρυ και λένε «Χριστέ μου, σ' αγαπάμε». Αυτό. Και αυτές οι δύο λεξούλες μετράνε πάρα πολύ. Αυτές οι δύο λεξούλες, το «σ' αγαπάμε, Χριστέ μου». Από το να είσαι αρνητής, βράχος σκέτος, να μην λες ότι «Χριστέ μου, σ' αγαπάω», αλλά αντιθέτως να λες ότι «δεν σε θέλω». Φύγε. Λοιπόν, η προσευχή, επαναλαμβάνω, του Χριστού μας, μας εγγίζει. Ένας χάνεται μόνο, ο Υιός της απολίας. Αυτός που εξέστραπτε, αυτός που έχει πάθει διαστροφή το μυαλό του. Υπάρχουν πολλά είδη διεστραμμένων ανθρώπων. Πολλά είδη διεστραμμένων αιρετικών. Και λέω, προσέξτε, γιατί η σημασία αυτό το πράγμα, αιρετικός είναι εκείνος που προτιμάει και ρίχνει όλη την αγάπη του κάπου, σε αυτό το κάπου στο οποίο λείπει εντελώς η αλήθεια. Αυτός είναι αιρετικός. Και δεν είναι, θα το περιορίσουμε μόνο εκεί που υπάρχει η θρησκευτική αλήθεια. Και θα το δούμε. Ερχόμαστε λοιπόν στο πρώτο και μεγαλύτερο σημείο που γεννάει τους αιρετικούς, τον θα λέγα κατωτέρας αξίας, που είναι θα λέγα εισάξιο με τον πρώτο αιρετικό στο μέγεθος. Ανέφερα τον Άριο, που αρνήθηκε την ύπαρξη του Χριστού ως Θεού, ως Θεού. Αυτός θέλησε με τη λογική του να δώσει μία ερμηνεία στη θεότητα, στην Αγία Τριάδα. Να το πω, δεν ξέρω τι θα δημιουργήσω μέσα σας και γι' αυτό διστάζω να το πω. Θα το πω όμως, έλεγε δύο τέλεια εν γενέστε ουδύνατε. Δύο τέλεια, δύο τέλειοι θεοί. Να γίνουν ένα πράγμα, ένας θεός, δεν γίνεται. Άρα ο Χριστός είναι άνθρωπος, δεν είναι τέλειος θεός. Δύο τέλεια εν γενέστε ουδύνατε.
Και μέχρι σήμερα οι μάρτυρες του Ιακωβά που έχουν πατέρα αυτόν, αυτό διδάσκουν. Ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Άρα δεν υπάρχει σωτηρία στον κόσμο. Σώζεται ο άνθρωπος αυτός που αρνεί τη σωτηρία του. Δεν σώζεται με τίποτα. Έρχεται ο Κύριος και λέγει, θα σας δώσω εγώ, εκτός από τον αιρετικό εκείνο που αρνείται τη θεότητά μου, κάποιον καμουφλαρισμένο, καμουφλαρισμένο αιρετικό. Φοράει καμουφλάς, φαίνεται σαν να είναι ορθόδοξος χριστιανός, της εκκλησίας μου τέκνων, και όμως είναι αιρετικός. Φοράει, λέει, καμουφλάς. Τι είπε ο Κύριος? Είπε το εξής, ότι όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται. Μία αμαρτία δεν συγχωρείται, και αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Σημειώστε το. Εγώ μιλάω για αιρετικό που φοράει καμουφλάς, το οποίο βγάζει το σκέπασμα αυτός και λέει αυτός είναι. Αυτός που μπορεί και να πλησιάζεται. Μπορεί και να πλησιάζεται. Αυτός δεν μπορεί να μετανοήσει. Αν ναι, αν ναι. Γιατί λέει επειδή δεν συγχωρεί. Αλλά είναι δύσκολο πολύ. Αν ναι. Αν μετανοήσει, σίγουρα. Και το εξηγούμε, το καταλαβαίνω πολύ καλά. Κοιτάξτε, τότε που το είπε εγώ στο σκύνο το πράγμα, σημαίνει το εξής. Είχε πει ο Κύριος, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν μη μένει κακό είναι αυτό. Αυτός που τρώει το σώμα μου ή από το σώμα μου, το σώμα μου έγινε πάντως, και πίνει το αίμα μου, να είναι σίγουρος ότι είμαι μέσα του. Πιο απλά, εκείνος που μεταλαμβάνει. Τότε στο ακροατήριο μέσα ήσαν αυτοί που ήσαν εγκάθετοι από τους γραμματείς και φαρισαίους, και γραμματείς και φαρισαίοι μαζί, σκληρός εστίν ο λόγος ούτως. Είπανε, πολύ σκληρό λόγο μας λέει, να φάμε, τι είμαστε ανθρωποφάγοι, το σώμα του και να πιούμε το αίμα του. Άρα, και πρόσθεσε ο Κύριος, ο μη τρώγαν μου το σώμα και μη πίνουν μου το αίμα, ουκ έχει ζωή είναι αυτό. Δεν έχει ζωή μέσα του. Ουσιαστική ζωή, όπως ο Κύριος μας ήρθε να μας χαρίσει ζωή. Α, λοιπόν, αρνείσαι, είπε σαν, ότι είναι Θεός και του προσφέρει το αίμα του και το σώμα του. Συνεπώς, δεν μετανοείς, είσαι στην αμετανοησία, μία ζωή. Άρα, αφού είσαι στην αμετανοησία και δεν περνάει χάρις του Θεού από πάνω σου, να πεις, ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, τότε δεν είσαι σε οδό σωτηρίας, τότε είσαι αιρετικός. Απορρίπτεις την δύναμη του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και της Ιεράς Χρησμολογήσεως. Αυτός λοιπόν είναι πολύ τέτοιοι βαπτισμένοι, φοράνε το καμουβλάστα ότι είναι χριστιανοί, πλην όμως ξέρεις, μη μου πεις, εγώ δεν μπαίνω στο κανάλι μέσα της Χρησμολογήσεως. Εγώ κοινωνάω, μπορεί να πει, χωρίς να έχει ισχύ η Θεία Ευχαριστία. Καμιά ισχύ δεν έχει. Αντίθετα, κουβαλάει αρά, κατάρα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Κουβαλάει την αρά. Αφού λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ψάχνει να βρεις γιατί αρρωσταίνεις ή γιατί πεθαίνεις. Πρόωρα εννοείται, τις πιο πολλές φορές. Στο αποκαλύπτω λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Ο λόγος είναι το ότι παίρνεις χωρίς την ανάλογη
προετοιμασία τη Θεία Ευχαριστία. Λέει ο αναξίος εστίων και πείνων, λέει κάπου εκεί πέντε ο Παστοφάλος, λέει ότι δια τούτο και κοιμώνται, οι ικανοί. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν, κοιμώνται, δεν πεθαίνουν όπως ο Παστοφάλος όμως, κοιμώνται. Δηλαδή τους παίρνει ο θάνατος επειδή τρώνε και πίνουν το σώμα του Κυρίου χωρίς να έχουν συνείδηση ότι είναι σώμα και αίμα Κυρίου, αλλά μια απλή συνήθεια. Αιρετικός λοιπόν, είναι αυτός, επαναλαμβάνω, που απορρίπτει με τη δική του πρόθεση, με τη δική του θέληση, με το έτσι θέλω, την οδό της μετανοίας, την οδό του πετραχυλιού, της εξομολογήσεως. Και λέει ότι είμαι εντάξει, συνήθως πως το λένε, και δεν έχω κάνει τίποτα, ούτε έκλεψα, ούτε φώνευσα, ούτε αδίκησα. Το τρίπτυχο που λένε. Δεν αδίκησα, δεν φώνευσα, δεν έκλεψα. Και κλείνουν όλο το φάσμα της ζωής της αμαρτίας μέσα σε τρία πράγματα που φαινομενικά φαίνεται ότι δεν τα έπραξα. Στην ουσία έχουν γίνει όμως. Προσοχή από τον αιρετικό. Και λέγω, ο Απόστολος Παύλος είπε, εκεί στην ακρογιαλιά της Ασίας στην Έφεσο, θα έρθουν μέσα από σας αυτοί που θα διδάξουν διαστραμμένα. Αυτοί που έχουν πάθει διαστροφή στο μυαλό. Και εδώ που μιλάμε τώρα, μπορεί να μην έχει τη δύναμη του Αρίου ένας αιρετικός βαπτισμένος σύγχρονος, αλλά όμως ζει τη ζωή της αιρέσεως κατά προτίμηση. Πέστε μου εσείς, ένας που έχει γνώση του Ευαγγελικού Κηρύγματος, που σημαίνει σωτηρία, έχει απόν, παρουσιάζει απόν από την ανάγνωση της Γραφής, που λέει ο Κύριος, θέλετε να με γνωρίσετε, θέλετε να με καταλάβετε ποιος είμαι εγώ, μελετάτε τα Σγραφάς. Άμα θέλετε να με γνωρίσετε, να το. Μελετάτε τα Σγραφάς. Βαρύ, πολύ βαρύ είναι να έχεις μελετήσει, να μελετήσει τη Γραφή. Ασήκωτο είναι. Και όμως μπαίνει μία λέξη, θυμάμαι που ήμουν παιδάκι και περατούσα στο ναυτικό. Έκανα σύντηση με κάποιο κύριο. Καλή ανάπαυση εκεί που λέτε, ήταν μεγάλος τότε. Λέει, πιάζω μια ζήτηση, δεν πηγαίνω στην εκκλησία, τα έμαθα που ήμουν παιδάκι και το αντινόμενο παπαδάκι στην εκκλησία. Κοιτάξτε πόσο επιπόλαια γνώμη εξέφρασε. Όταν ήμουν παπαδάκι στην εκκλησία που πήγαινα, τα άκουγα και τα άμαθα. Δηλαδή, μετά από τότε και ύστερα, από παπαδάκι και μετά, τα ήξερα όλα, δεν χρειαζόταν να πάει στην εκκλησία. Τα ξέρω όλα, έτσι δεν είπες, τα ξέρω όλα. Όχι εσύ, αυτοί που τα λένε. Τι να κάνουμε. Είναι αίρεση ή δεν είναι αίρεση αυτό. Είναι αίρεση. Είναι αίρεση, το τα ξέρω όλα. Εγώ θα πω μόνο, όχι επειδή συγκεντρωνόμαστε εδώ, το εξής. Λέει, μαζεύονταν οι πρώτοι χριστιανοί για να ακούσουν τους Αποστόλους να κηρύττουν το λόγο του Ευαγγέλιου. Αλλά προσθέτει όμως η Γραφή μέσα, προσθέτει η Γραφή,
ότι αυτοί που συγκεντρώνονταν για να ακούσουν η ψυχή και η καρδία μία. Όλοι μπορεί να είχαν ξεχωριστή καρδιά σάρκινη, ξεχωριστή ψυχή από το Θεό δώρο, αλλά το περιεχόμενο που είχαν οι καρδιές αυτές και οι ψυχές ήταν ένα και το αυτό, μία πίστη, ένα Ευαγγέλιο. Το μυαλό σκαρφωμένο στον Κύριο, καρφωμένο στον Κύριο. Εκεί έβρισκε τελεία εφαρμογή. Προσέχουμε τι λέει ο παπάς, βγαίνει και λέει σε ένα σημείο αγαπήσομεν αλλήλους. Να έχουμε, λέει, μια καρδιά αγάπης μεταξύ μας, για να μπορούμε να ομολογήσουμε Πατέρα, Υιό και Υιό Πνεύμα. Αλλά απουσιάζει το περιεχόμενο εκείνο που κάνει την καρδιά μία και την ψυχή, όσες φορές για να πεις πιστεύω στην Αγία Τριάδα, είσαι εκτός πραγματικότητας. Οι πρώτοι χριστιανοί έτρεχαν, λέγει η Γραφή, με συνέπεια το κεφάλι την επόμενη στιγμή να μην το έχουν στο λαιμό της επάνω. Να μην το έχουν στο λαιμό, πήγαν με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους, γιατί περίμεναν απ' έξω οι διώκτες. Περίμεναν οι διώκτες. Και ρωτώ, πού είναι αυτή η πραγματικότητα να έχει κανείς συνείδηση ότι πρέπει να συγκεντρώνεται σαν τους πρώτους χριστιανούς για να ακούει το λόγο του Κυρίου, οπουδήποτε και το ακούει, πού είναι αυτή η συνείδηση? Το αντίστροφο, ναι, τα ξέρω όλα, τα έχω ακούσει όλα. Δεν είναι αυτό, αλλά είναι το άλλο, ότι εδώ που θα έρθει ή οπουδήποτε αλλού πάει, το Πνεύμα το Άγιο που κατέβηκε εκεί την Πεντηκοστή και εδώ κατεβαίνει και εδώ είναι και ο Κύριος, όπου το Πνεύμα το Άγιο η Αγία Τριάδα ολόκληρη, όπου ο Κύριος η Αγία Τριάδα ολόκληρη, γανώνει τις ψυχές ουσιαστικά, τις λαμπικάρει. Όσες φορές επιχειρούμε, μα όχι, όσες φορές κάνουμε καθαριότητα αυτό μας, καθαριζόμαστε πιο πολύ. Αόρατα και μυστικά έχει τη δύναμη ο Λόγος του Θεού, αφού λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Λόγος του Θεού είναι μαχαίρι δίκοπο, αμφίστομος μάχαιρα, αμφίστομος. Κόβει, έχει δύο στόματα που κόβει, δύο λεπίδες, και φτάνει, λέγει ο Λόγος του Θεού, μέχρι μυελού οστέων, μέχρι μέσα και στο σάρκινο μέρος του σώματος. Δεν φτάνει μόνο, δεν καθαρίζει μόνο την ψυχή, δεν πετάει από μέσα μόνο το περιεχόμενο, το βρώμικο περιεχόμενο της καρδιάς, αλλά λέει φτάνει και μέσα στα οστά, διεικνούμενος, ας το προσέξουμε, διεικνούμενος, φτάνει, αυτό είναι διεικνούμενος, προσπερνώντας άχρη μυελού οστέων. Και λέμε, έχει μυαλό, δεν έχει μέσα το σπονδυλικιστή, τι έχει. Φτάνει μέσα και μέσα, το παίρνει μέσα και μέσα. Δεν χρειάζεται να εκφράσουμε ούτε στο ελάχιστο δυσπιστία, αμφιβολία. Γιατί δεν είναι έργο δικό μας. Δεν ελέγχεται από τη δική μας διανοητική ικανότητα, ούτε από τα αισθητήριά μας, το πως φτάνει μέσα. Το πως, τι είπε, πως έσθενει τούτο, λέει η Παναγία στον Αρχάγγελο Γαβρίλ, πως θα συμβεί, εγώ είμαι ανήπαντρη, να γεννήσω, Πνεύμα Άγιο επελεύσεσαι. Αυτό το πως, πάρτο τους, λέει, το Πνεύμα το Άγιο θα μπει μέσα σου και θα κατασκηνώσει. Εσύ θα στο δοχείο, το Άγιο, και θα μπει μέσα να μείνει το Άγιο Πνεύμα.
τα παραπέρα μην τα ερευνάς. Το Πνεύμα του Άγιο έχει τη δύναμη. Λοιπόν, είναι αιρετικός πέρα για πέρα, σε εισαγωγικά το βάλω, γιατί όχι διασταμένος βέβαια, αλλά είναι μια μορφή αιρέσεως. Το να λες, τα ξέρω ή και τα διαβάζω ακόμα. Γιατί, προσέξτε τη διαφορά, που διαβάζεις σε βοηθάει, αλλά εδώ ή εκεί που θα πας στη σύναξη, συμβαίνει το εξής μυστήριο, να ενώνονται σε παλμό οι ψυχές και να είναι πολύ προπλουσιότερη η χάρις από εκείνη που θα πας να είσαι μόνος. Και επιπλέον, ξέρεις ότι υπάρχει κάποια Αγία Σύναξη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως την έφτιαξαν οι Απόστολοι. Βεβαίως το ίδιο ισχύει με τον πλησιασμό. Το ίδιο, πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Πάρα πολύ περισσότερο. Κάθε ένας που αρνείται την ακρόαση του κηρύγματος είναι εκτός Ευαγγελίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πώς είναι δυνατόν να πιστεύσει κανείς, το λέω εξηγημένο, χωρίς να ακούσει κήρυγμα, πώς δε πιστεύσουσι χωρίς κηρύγματος, και συνεχίζει, πώς δε ακούσουσι άνευ κηρύσσοντος, και πώς θα φτάσει στα αυτιά τους ο Λόγος του Θεού αν δεν υπάρχει κήρυγας, που θα σου κηρύξει το Λόγο του Θεού. Αυτά είναι ενεργά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα στον χώρο των συνάξεων που ακούει το Λόγο του Θεού. Ενεργά, επαναλαμβάνω. Εν ενεργεία. Και γίνεται η ανακαίνιση, η ανανέωση του ανθρώπου. Λέει κάπου ο Δαβίδ την ωραία εικόνα. Τι ωραία εικόνα. Ανακαινιστήσετε, θα το εξηγήσω, όσα έτου, η νεότη σου. Δεν πάει να είσαι σαν τον Άγιο Χαράλα που γιόρταζε χτες 107 ετών, είσαι τον Μαθουσάλα γύρω στα 1000. Κάθε φορά που μελετάς το Λόγο του Κυρίου ή που ακούς το Λόγο του Κυρίου, γίνεται μέσα σου ανακαίνιση. Ας είσαι γυραλαίος, όμως γίνεται μία ανακαίνιση και επέρχεται μία νεότης ψυχική. Λέει η βιογραφία του Αγίου Χαραλάμπους, που εμαρτύρησε πάνω από τα 107. Σαν νέος έτρεχε, λέει, σαν νέος. Παρά τα 107, έτρεχε στο μαρτύριο για να μαρτυρήσει. Του έδινε φτερά, του έδινε φτερά. Στα πόδια, η αγάπη προς τον Χριστό. Τον έκανε να πετάει. Τι κάθεσαι, δεν πρόκειται να αλλάξω. Εγώ θέλω να πάω στον Κύριο. Μην με κρατάς εδώ. Και ο σημερινός Άγιος πάλι, Άγιος Βλάσος πρέπει να γίνει, ναι, ιερωμένος, μαρτύρησε. Και μαζί του και παρθένες γυναίκες που ήταν οι ιδωλάτρισσες. Θέλω να τονίσω ότι το κυρίαρχο στοιχείο, στη ψυχή του συνειδητού πιστού χριστιανού είναι η θέρμη που μπορεί να έχει στα πρόσωπα του Κύριου μας. Αν η καρδιά είναι ψυγείο, δεν είναι δυνατόν και το βγαίνει να ξέρεις απ' έξω να είσαι πιστός. Θέλουμε να δούμε τέτοια καρδιά, Παναγιά μου, Χριστέ μου. Ο διάβολος την έχει. Ο πρώτος που είπε τη λέξη Θεός είναι ο διάβολος. Είναι, λέει, κατόνομα θεολόγος πρώτος. Κατόνομα θεολόγος πρώτος. Τι ότι είπε ο Θεός, τι σας είπε ο Θεός, ου μη φάγετε από το καρπού του δέντρου τούτου, να μη φάτε από το καρπό αυτού του δέντρου. Πρώτος στα λόγια και στην νόηση, χωρίς περιεχόμενο, αλλά παγωμάρα, θεολόγος. Θεολόγος. Από τέτοιους θεολόγους
λένε οι πατέρες Εκκλησίας, σε εισαγωγικά αιρετικούς, που θα έχουν παγωμάρα επάνω τους, τους έσχατους καιρούς, θα είναι γεμάτος ο κόσμος. Γιατί τότε θα είναι ψυγείο η αγάπη των πολλών. Θα είναι ψυγείο. Δεν πει ψυγείο. Κατάψυξη. Δεν θα υπάρχει αγάπη. Και μάλιστα μέσα σε αυτούς που θα έχουν γνώση διανοητική περί Θεού. Γνώση διανοητική περί Θεού. Έλεγε κάποιος θεολόγος, σε μία τέτοια εποχή, σε μία τέτοια εποχή που θα είναι ψυγείο ο κόσμος από αγάπη, τόσο κομματάκι διάθεση για Χριστό να δείξει, θα πληρωθεί ο άνθρωπος. Λίγο, πολύ, ένα βηματάκι να κάνει για τον Χριστό, να πει, έρχομαι Κύριε, δεν μπορώ να έρθω, έλα εσύ, ήρθε ο Χριστός. Αιρετική είναι και αυτοί που έχουν περάσει την καρδιά τους από την κατάψυξη, που τα γνωρίζουν όλα, που δεν μελετάνε τις γραφές, ας είναι και χιλιοβαπτισμένοι. Να το αποδείξουμε και αυτό. Εμείς έχουμε το Μωυσή και τον νόμο, φώναζαν οι γραμματείς και φαρισαίοι. Τον διάβαζαν, τον ήξεραν. Τον ήξεραν, αλλά άκουσαν από τον Κύριο, ουέ ημίν, ουέ ημίν, ουέ ημίν, ουέ ημίν, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Τους ονόμασε ο Κύριος υποκριτάς. Τους απουσίαζε, είχαν τη γνώση, επαναλαμβάνω, τη γνώση του νόμου τέλεια, αλλά απουσίαζε από αυτή την τυπικότητα της γνώσης η ουσία του νόμου. Έλεον θέλω, λέει. Η λέξη έλεον σημαίνει αγάπη. Και όχι τη γνώση που έχετε εσείς. Η γνώση αυτή, λέει ο Απόστολος Παύλος, καθεαυτή, και να η αίρεση, λέει γνώσεις φυσιοί. Φουσκώνει τον άνθρωπο ψυχικά, τον κάνει εγωιστή. Ο εγωισμός είναι αίρεση. Όταν έχεις εγωισμό, τότε τα ξέρεις όλα. Δεν είναι, δεν είπε ο Κύριος μας. Ανέβηκε ο ένας, ο Φαρισαίος, τα ήξερε όλα και έφυγε καταδικασμένος, λέει, από το Ιερό που πήγαινε, έχουμε την άντια γυναίκη, είναι, και όχι ο Φαρισαίο. Η Κυριακή που έρχεται, η Κυριακή που έρχεται. Και κατέβηκε, λέει, καταδικασμένος. Αίρεση, η χειρότερη αίρεση που υπάρχει, ο εγωισμός. Να απορρίπτεις την αληθινή γνώση. Και η αληθινή γνώση βασίζεται πάνω σε αυτή που τη στήριξε ο Τελώνης. Στο δεν ξέρω, πήγε ο Τελώνης και είπε, είμαι αυτός, ο αμαρτωλός, ο χειρότερος του κόσμου. Σάμπος, ο Τελώνης μόνο το είπε. Αυτός που όργωσε την οικουμένη και την έκανε την αλλαγή τη μεγάλη από τα είδωλα στον Χριστό, ο Απόστολος Παύλος, δεν έβαλε μια επιγραφή τόσο μεγάλη τον εαυτό του. Ταπέλα μεγάλη και είπε, ο πρώτος αμαρτωλός είμαι εγώ. Ο πρώτος, τη λέξη πρώτος. Όταν λοιπόν εσύ βλέπεις, όποιος κι αν είσαι, τον αγιότερο από τους αγίους ανθρώπους, τον πρώτο μετά τον ένα, τον Παύλο, να βάζει την ταμπέλα για τον εαυτό του ότι είναι ο πρώτος αμαρτωλός και σέσαι και λες ότι εγώ δεν έκανα τίποτα, από εκεί και πέρα, τι να πω, ότι έχει ταπείνωση. Αυτό δεν είναι μια διαστροφή του νου. Διαστροφή που δεν παραδέχεται. Ότι δεν ξέρει τίποτα. Εκείνο που είναι επίσης αίρεση είναι η αδιαφορία. Αδιαφορία σημαίνει μαυρίλα
πέρα για πέρα, μαυρίλα. Λέει, ποιος κατέβηκε για να μας δείξει τι είναι εκεί ψηλά και αν είναι. Πολλοί το λένε αυτό. Ποιος κατέβηκε ή ποιος ανέβηκε. Βεβαίως, θα δώσω την απάντηση, για εκείνον που έχει πιαστεί καλά από την αιώνια ζωή, για να συγκρατιέται, για να σωθεί, πώς κάνουν αυτοί που είναι ναυαγοί από το σκηνή για να σωθούν, τους ρίχνουνε, λοιπόν, όποιος ναυαγός της ζωής έχει πιαστεί από το σκηνή της αιώνιας ζωής, λοιπόν, εκείνος που έχει επιληφθεί, επιλαβού λέει ο Απόστολος Παύλος, επιλαβού της αιωνίου ζωής, επιλαβού, πιάσου, πιάσου γερά από το σκηνή της αιωνίας ζωής. Λοιπόν, εκείνος από τώρα επαναλαμβάνω, παίρνει όσφρηση, γεύεται στη γεύση και στην ακοή από το μέρος της αιώνιας ζωής, τη ζει εδώ, 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 σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορεί εκατομμύρια πιστοί, μάρτυρες στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού να φωνάζουν το όνομα του Ιησού είναι το υπερπάνω όνομα. Εν το ονόματι του Ιησού βγάζουμε τα δαιμόνια. Εν το ονόματι του Ιησού σηκώνονται οι παράλληλοι από το κρεβάτι. Δεν μπορεί λοιπόν αυτοί για το τίποτα, σε εισαγωγικά, για κάτι ανύπαρτο, να έσκυβαν το κεφάλι κάτω τότε για να το κόψει ο Δήμιος ή να περάσουν από μοίρια μαρτύρια και να γίνουν το αίμα τους, εάν δεν είχαν προσωπικά δει ή δεν είχα ζήσει με τα μάτια τους την αιώνια ζωή. Αν δεν την είχα ζήσει, δεν θα μαρτυρούσαν. Παύλε, του λέγει στην Κόρινθο του Αποστόλου Παύλου, όταν επρόκειτο να την αφήσει και να φύγει, του λέει, όχι, εδώ θα καθίσεις. Θα μείνεις ακόμα για την και ακόμη να πιστέψουνε. Αλλά μη φοβάσαι, μήπως σε πιάσω και σου κάνω κακό, είμαι μαζί σου. Λέει, μη φοβού, ημί μετά σου. Και λέει παρακάτω, δεν θα μπορέσουν, δεν θα δυνηθούν, του κακώσεσαι, να σου κάνουν κανένα κακό. Σας παρακαλώ, ή το δυνατόν ένας άνθρωπος, ο Απόστολος, σαν τον Απόστολο Παύλο, ή το δυνατόν, αυτή τη γη που τότε ήταν φυτεμένη με δέντρα, αγάλματα, στα είδωλα και με συνήθειες που δεν μπορούσε με κανένα τρόπο ανθρώπινη δύναμη να τις αφαιρέσει, ξεριζώσει, ή το δυνατόν να τις ξεριζώσει, να πετάξει τα αγάλματα και να γίνει ένας νέος τρόπος, να έρθει ένας νέος τρόπος ζωής και πίστεως. Αυτές οι αλλαγές, αυτός ο ανακαινισμός, ο συνεότης σου που είπαμε προηγουμένως, δεν γίνεται καν χωρίς, μα χωρίς τη δύναμη του Θεού. Και ζούσε ο Παύλος, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν. Εγώ λέγει, πριν τελειώσει τη ζωή του, σαν τον Παύλο είναι εκατομμύρια μάρτυρες, επαναλαμβάνω, ακολούθησαν. Εγώ ήδη σπένδομαι. Εγώ ήδη σπένδομαι. Ξέρετε τι ήταν η σπονδή. Την αρχαία εποχή παίρνανε και ράντιζαν στον τάφο, έθιμα οι αρχαίοι Έλληνες, δείγμα εξηλαιώσεως, λυτρώσεως και τέτοια. Εγώ λέει, ακούστε, ήδη προχωράω για να παραδώσω το σώμα μου και να χυθεί το αίμα μου σαν σπονδί.
θυσία. Και είπε στη συνέχεια, τον δρόμο τον τελείωσα. Την πίστη την τήρησα. Λοιπόν, βάζει ένα λοιπόν, απόκειται, κοιτάξτε βεβαίωση εδώ, μια τράνταχτη ακλόνητη, από εδώ και πέρα φεύγοντας με την παράδοση στη θυσία το σώμα μου, θα μου δώσει το στεφάνι ο Κύριος. Θα μου δώσει το στεφάνι ο Κύριος. Όταν διαβάζω Χρυσόστομο ή της Πράξης Αποστόλων, λέει σε ένα σημείο Απόστολος Παύλος, εσείς λέει σκεφτόσαστε εμένα που είμαι δεμένος στη Ρώμη, στο χτεσινό απόστολο του Αποστόλου που γράφει στον Τιμόθεο, ναι, του λέει, εγώ λέει είμαι δεμένος. Πας και έχεις την ιδέα ότι έχει δεσμάκι ο λόγος του Θεού. Ου δέδεται. Δεν δένεται ο λόγος του Θεού. Διαδίδεται στα πέσει που μένει. Και χαίρο πολύ, λέει καπαλού, που έχει διαδοθεί ότι εγώ είμαι δεμένος στο όνομα του Χριστού. Είμαι δεμένος στο όνομα του Χριστού. Χωρίς, επαναλαμβάνω, όλα αυτά λέγονται για να καταλάβουμε το εξής. Χωρίς να έχεις μερίδιο από την παρούσα ζωή, στην άλλη ζωή δεν ομολογείς. Δεν ομολογείς. Η ομολογία έρχεται εφόσον έχεις μερίδιο. Δεν περιμένεις να ακούσεις εκείνο που θα σου πει. Πήγες και ήρθες. Εκείνος ποτέ δεν θα δει. Δεν είναι θέμα να σου πει ο Θεός πάρε 100 δράμια απόδειξης για να μου δώσεις και εσύ 10 δράμια πίστης. Δεν έχει, αυτή η συναλλαγή δεν υπάρχει στο ξένιμο μέσα. Υπάρχει. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα. Τέρμα. Δεν έχω αμφιβολία ότι με περιμένεις Κύριε. Αμφιβολία. Πάλι θα πω τον Παύλο στη μέση. Έλεγε, επιθυμώ αναλύσε. Επιθυμώ να φύγω από τον κόσμο. Να αναλυθεί το σώμα μου. Να γίνει στα στοιχεία που έχει το φτιάξει ο Θεός. Να πω στον τάφο. Και συν Χριστώ είναι. Άμα εγώ θα φύγω, συν Χριστώ είναι. Θα είμαι τον Χριστό. Η μία πλευρά των συνειδητών κατά τον Παύλο πιστών. Η άλλη πλευρά που ζητούν αποδεικτικά στοιχεία, τα αποδεικτικά στοιχεία τα ζητάει η λογική. Τα ζητάει η λογική. Στο χριστιανισμό δεν ισχύει η λογική και η λογική μετά. Και η λογική μετά. Ισχύει η καρδιά, η πίστη και τελευταία η λογική. Θα έρθει και θα πει μονάχη της η λογική. Όντως ζεις Χριστέ, γιατί ζω κι εγώ. Αν αυτό δεν υπάρχει, όλες οι λογικές του κόσμου να τις πάνε τις στύψεις, δεν θα βγάλει γραμμάριο από ζωή αιώνια. Γραμμάριο από αιώνια ζωή. Σας έκανε εντύπωση η Χαναναία αυτές, μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Μεγάλη εντύπωση. Έχω διαβάσει, έχω ξαναδιαβάσει και από το Χριστόστομο νομίζω έχω διαβάσει. Αλλά πηγαίνοντα στη Βιβλία να εκκλησιαστώ, είχα βάλει το συγγύη στον Πειραιά. Και μου έκανε εντύπωση, λέει, τρία πράγματα νίκησε αυτή η γυναίκα. Τρία πράγματα νίκησε. Ένα νίκησε το περιβάλλον. Είχε κόσμο μπροστά ο Κύριος. Και πήγε και έπεσε μπροστά χωρίς να υπολογίσει τον κόσμο. Δεύτερο, νίκησε τον εαυτό της, προηγουμένως τον εαυτό της. Δεν είπε πώς θα πάω, νίκησε τον εαυτό της. Τον εγωισμό της. Βέβαια, το πέταξε πάντα. Και τρίτον, νίκησε τον Χριστό. Το Χριστό νίκησε. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Η δική μας προσευχή, η δική μας αγωνία για να πάμε στον Παράδεισο, η δική μας επιμονή είναι μία πάλι. Πάλι με τον Θεό τον ίδιο. Και ξέρετε κάτι, το λέει ο Χρυσόστομος. Πώς παλεύει, λέει, το μικρό παιδάκι με τον πατέρα του για να παίξει μαζί του. Και σε κάποια στιγμή
λέει, με ανήκησες, λέει ο πατέρας. Και κάνει πίσω. Και χαίρεται το παιδάκι. Α, σε νίκησα, μπαμπά, λέει. Η ίδια, λέει, η σχέση υπάρχει στον πιστό που λατρεύει τον Θεό και προσεύχεται και στο Θεό και Κύριό μας. Εσύ παλεύεις στην προσευχή σου, δώσε μου το σε παρακαλώ, ξανά δώσε μου το σε παρακαλώ, θέλει με το δώσε μου το, δώσε μου το, να σε κρατάει κοντά του. Αν στο δώσει αμέσως μπορεί να το φύγεις, αλλά δώσε μου το σε κρατάει κοντά του. Ε, λοιπόν, πάλι κάνουμε, ζητάμε από τον Θεό και παίρνουμε πάντα από τον Θεό, ετήτε και ρωτήσετε ή ο διάψευστος λόγος μου κάνει εντύπωση. Την ευχή του να έχουμε. Τον έχετε γνωρίσει όσοι έχετε πάει στο Γεωδόρος, τον πατέρα Άνθιμο. Ναι, έχει φύγει. Ναι, έχει φύγει από χρόνια. Καθόμαστε πριν από χρόνια στη Αγία Άννα τη Μεγάλη, πάνω καλοκαίρι. Και είπε, μου έχει μείνει και η κορμά έτσι όπως στεκόταν και το έλεγε με αυτόν τον απλό, τον αγέροχο, τον ωραίο τρόπο. Έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Αυτές μου μείνανε καρφί στην ψυχή μου. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιο ισχυρό, πιο δυνατό πράγμα από τις γραφές. Από την Παλαιά, την Καινή Διαθήκη. Αυτή, όταν περάσει μέσα, τελείωσε. Το βέλος έμεινε και σε κρατάει κοντά. Σε κρατάει κοντά. Αυτό το πράγμα της καυτερής αγάπης που δημιουργεί σχέση το αναγνώστη με τις γραφές, δεν το έχει ο άλλος που πάει με την νόηση να το έχει. Το ζει η καρδιά. Νόηση σημαίνει αίρεση. Πετιέται η λογική μπροστά στην πίστη. Άμα το σκεφτόταν οποιοσδήποτε άρρωστος, θα μπορέσει να με κάνει καλά ο Χριστός. Σαν τον Πέτρο, πες μου να έρθω να περπατήσω και κάποια στιγμή παραλογίστηκε στα κύματα πάνω και βούλιαξε. Εκεί πια η λογική δεν σε βαστάει. Άλλο είδος αιρετικού υπάρχει. Θα το πω γιατί το ζούμε όλοι μας λίγο πολύ. Βέβαια το βλέπω και στον εαυτό μου γιατί το βλέπω ένοχο. Δηλαδή, ποια εποχή ζούμε, πώς την ονομάζουνε, αυτή την εποχή που ζούμε, νέα εποχή, αλλιώς, παγκοσμιοποίηση. Όλοι, να βάλουμε, υπάρχουν εξαιρέσεις, όχι όλοι, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Κυνηγούνε ή κυνηγούμε, δεν ξέρω, το χρήμα. Το χρήμα. Το χρήμα. Κυνηγητό του χρήματος. Πάλευε κάποτε κάποιος που έλεγε εγώ δεν πιστεύω στον Θεό, να τον πείσει ότι υπάρχει Θεός. Στο τέλος λέει, κάσε μπορεί. Φτιάχνει ένα κύκλο, γράφει τη λέξη Θεός στον κύκλο και παίρνει βάση από πάνω ένα νόμισμα, μια λίρα. Του λέει, τι βλέπεις τώρα εκεί, του λέει. Βλέπω τη λίρα. Τραβάει τη λίρα, τώρα τι βλέπεις. Τη λέξη Θεός. Του λέει, βγάλε τη λίρα για να δεις τον Θεό, του λέει. Βγάλε τη λίρα για να δεις τον Θεό. Λοιπόν, είχε πέσει η αγάπη στο χρήμα, αίρεση. Χρηματολατρία, χειρότερη αίρεση. Το λέει Απόστολος Παύλος. Του λέει, η αγάπη του χρήματος είναι η ειδωλολατρία. Το λέει μέσα τη λέξη αυτή, η ειδωλολατρία. Όχι αίρεση, κάτι πιο χειρότερο από αίρεση. Κάτι πιο χειρότερο από αίρεση. Να λες ότι το χρήμα και μόνο αυτό, λέει, λένε. Και το βλέπουμε στα μάτια μας μπροστά. Ποιο είναι το άλλο σύνθημα που δίνει τηλεόραση. Με εικόνες, ο λόγος έρχεται δεύτερος ή τελευταίος. Και μάλιστα εικόνες λαμπρές, φαντάξτε εισαγωγικά φαντακτερές. Την πορεία, την ηχεία.
όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος, μία από τις φορές, δύο νεαροί, στον πατέρα Ιωάννη, μαζί είμαστε 7 άτομα, να σας δούμε γέροντα. Λέγανε, μα όλοι λέγαμε και δύο νέοι από την Αθήνα. Δεν θα με δείτε μωρέ. Τα έτσι τα λέει ο παππούλης. Μα ήρθαμε 750 χιλιόμετρα, άλλα 700, και άλλα 750 πάτε. Τους λέει πίσω. Μα πώς παππούλη και λοιπά. Να πάτε πίσω μωρέ. Όχι, πριν του πει αυτό λέει, εσένα πρέπει να σου ρίξω ποντικό φάρμακο. Πού είναι αυτός ο γέροντας? Στην Αγιάννη, έτσι, έτσι τα λέει ακριβώς. Δεν υπάρχει... Λοιπόν, εσέ... Λέει, αφού ρώτησε ένα, λέει, από πού είσαι, φύγαμε. Στη συνέχεια κινηθήκαμε στο ίδιο στην Αγιάννη επάνω και πήγε κάτσα μαζί τους. Δεν μου λες, του λέω, πας με γυναίκες, πολλές μου λέει. Άμα σε έβλεπε, θα άλλαζε τρόπο ζωή. Όχι. Καλά, δεν σου είπε ο άνθρωπο. Για να σε κουνήσει λιγάκι, σου είπε να πει από τι φάρμακο του λέω. Αφού δεν θα άλλαζε, τι τον είδε να δει τον άνθρωπο. Για περιέργεια και πρόσθεσε ο παππούλη. Να χάσω τον χρόνο μου. Να χάσω τον χρόνο μου. Στα ίσια από αυτά δεν υπάρχει. Θέλω λοιπόν να πω, γιατί το ανέφερα το παράδειγμα ζωντανό, το έζησα προσωπικά. Ο παππούλης έβλεπε μέσα τον άνθρωπο, καλά τη ζωή του, την επιλογή ζωής, ότι αφού είπε ότι κάνω αυτή την αμαρτία και θα την κάνω που θα πάω κάτω, άρα είχε κάνει την επιλογή και είχε την αγάπη του στην πορεία. Αίρεση. Αίρεση είναι γι' αυτό. Υπάρχει το άλλο που είπες, ο παππούλης είδε ότι δεν θα άλλαζε εκείνος. Είδε ότι το ρώτησα και εγώ. Λέει, όχι, δεν θα αλλάξω, την ίδια ζωή θα κάνω. Λοιπόν, συνεπώς, καλά το είπε, δεν είπε ότι κοφάρμακο άνθρωπος για να συνέλθει. Ο τρόπος της ζωής που επιλέγει ο άνθρωπος, ο τρόπος της ζωής που επιλέγει. Τώρα το ποντικό φάρμακο το είπε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο τρόπος της ζωής που επιλέγει, με βάση τούτο εδώ, που δίνει την προτίμηση και την αγάπη του με την καρδιά, είναι αίρεση. Είναι αίρεση στην ουσία. Είναι επιλογή. Άλλωστε είχε πάθει διαστροφή προς το παρόν και έχουμε να χαλάσει τη ζωή προς το παρόν άνθρωπο. Είχε πάθει διαστροφή. Αυτό το δρόμο είχε διαλέξει, αυτό ακολούθησε, εκεί βάδει, αυτό πίστευε για πραγματικότητα. Τώρα, μακάρι ο Θεός να φέρει έτσι, να φωνάξει όπως τόσοι άλλοι φωνάζουμε, ελέη σόρμο ο Θεός, κατ' μέγα ελέος. Μέγα είναι το ελέος. Πες κύριε Ιωσήφ. Μα άμα του δίνει το ποντικό φάρμακο θα πέθαινε. Ιωσήφ άκουσε, νομίζω, όχι, να μην κάνουν φέδρο το πράγμα. Ο παππούλης ταρακούνησε, ήθελε να ταρακουνήσει τον άνθρωπο, αυτό το νόημα είχε. Αυτός καταλάβαινε το μέγεθος που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε που είχε η πορνεία που έλεγε κάθε μέρα. Μπορεί να πήγε και να ήταν και μοιχός. Ο Πούλης όμως έβλεπε ζωντανά το διάβολο εκεί μπροστά του. Βέβαια τι, έτσι, που εμείς διασκεδάζουμε όταν βλέπουμε ένα αμαρτωλό. Ο παππούλης έβλεπε το διάβολο ζωντανό μπροστά. Που το κουμαντάρισε και το πήγαινε όπου ήθελε. Αλλιώς δεν το έλεγε αυτό το πράγμα. Δεν το έλεγε το πράγμα. Και το είπε συγκεκριμένα για τους δύο, δεν είπε για τους άλλους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Οι άλλοι τι ήσανε, οι άλλοι. Όχι. Όχι. Δεν, ο παππούλης ήξερε, εγώ δεν μπορώ να... Ο παππούλης ήξερε. Ναι. Εμένα μου είπε να βουλώσω το στόμα. Αν δεν το ακούσεις. Λέει το στόμα σου πίστοση μου. Ναι, θα το ρώτησες τον αμαρτωλό. Κάτσε. Τον ερώτησες. Κάτσε εκεί, λοιπόν. Πολύ αμαρτωλή ήταν, δεν ήταν κανείς. Έχει πάει ο κατεκίνη. Για να είχαν πάει έξι. Λοιπόν, προχωρήσαμε. Για να μην φάω τον χρόνο άλλο, γιατί ξεχάστηκα εντελώς. Ξεχάστηκα εντελώς. Τελειώνοντας, λέω. Πας ο αρνούμενος Ιησού Χριστόν. Πας ο αρνούμενος Ιησού Χριστόν. Όχι με λόγια μόνο,
αλλά και με έργα, κυρίως αντίχριστος εστίν. Για να το σκεφτούμε καλό, το λέει, ποιος το λέει, ο Κύριος το λέει, στην κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πάσο αρνούμενος Ιησού Χριστόν, με την επιλογή που κάνει, με τον τρόπο της ζωής που ζει, όχι μόνο αιρετικός, αντίχριστος, 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 και προσθέτει, πολύ αντίχριστη γεγόναση εν τον κόσμο. Πολλοί αντίχριστοι έχουν μέσα στον κόσμο και προσπαθούν να το τεινάξουν πνευματικά στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας κούρασα. Αυτός ο γέροντας, μην του πας δώρα. Δεν δέχεται ούτε μία βελόνα. Και σου λέει, ονόματα έχεις, ναι. Μην έχουν λεφτά μέσα και δεν θα τα περάσω. Δεν θέλει και ο Παΐσιος. Δεν θέλει τίποτα. Ο μόνος είναι. Εγώ γυρίσα από πολλά πολλά στιγμή. Θα δεκιάζω, μην κοιτάξτε. Παντού πηγαίνω, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, εμένα... Αυτός δεν δέχεται τίποτα. Μου έκανε... Τώρα, επειδή έπιασε αυτό το θέμα, διάβαζα χτες... Διάβαζα χτες τον Άγιο Ισίδωρο Πυλουσιώτη. Ποιο είναι? Άγιο Ισίδωρο Πυλουσιώτη. Όχι, ο Άγιος Ισίδωρος. Λοιπόν, ένα κομματάκι. Ερμήνευε ένα μέρος του Ευαγγελίου που λέει ότι ο Χριστός όταν είδε στο Ιερό, λέει, που πλάγανε και αγοράζανε, με αυτόν τον τρόπο που πήρε και τους έδιωξε, ήθελε να δείξει, μου τώρα σήμου δεσλαβή, έτσι, ήθελε να δείξει ότι η Θεία Χάρις δεν είναι εμπορεύσιμη. Ασφάλως. Η Θεία Χάρις δεν είναι εμπορεύσιμη. Δεν σου δίνω 10 να μου δώσεις 100 δράμια χάρη. Άλλωστε... Την πονηρία την έχουμε εμείς όμως στην προηγουμένη περίπτωση. Δεν δέχομαι αυτό, όχι δεν το δέχομαι, είναι μια άποψη για αυτό που λέει ο Βασίλης. Το να θέλεις να δώσεις σε κάποιον από τους πατέρες, πήγαινε τώρα στο Άγιον Όρος, όπως ξέρουμε όλοι μας, ας πούμε, και να το δεχθεί, δεν νομίζω ότι είναι κακό, εάν δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποια... Δηλαδή, εσύ πας να τον βοηθήσεις. Δεν πας να του δώσεις για να εξηλαιωθείς από τα αμαρτήματά σου. Έτσι δεν είναι. Άλλο το ότι δεν το δέχεται ο Παπαγέννης για τον ΑΒ λόγο. Υπάρχουν καλύβια τα οποία γνωρίζουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα. Και τα δίνει. Πας για το όρος, ε. Στο όρος πας. Όχι. Εκεί μας πας, αλλά όρους. Εμείς, λέμε ο Κύριος στον κόσμο που ήταν, όταν πήρε το Ευαγγέλιο και τα τουμπάρισε κατά έναν τρόπο. Οργίζεται και μία μαρτάνε, λέει η Γραφή. Ο Κύριος δεν είχε οργή κατά ανθρώπων, καθόλου γρή. Αλλά ήθελε, επαναλαμβάνω, να δείξει ότι δεν εμπορεύσιμη η Θεία Χάρις. Δεν σου δίνω, με τον τρόπο που το λέει το Ευαγγέλιο, αν λειτουργώ εγώ ιερωμένος ή έχω δρόμο λάθος. Με τον τρόπο που το λες εσύ, έχει ανάγκη να του δώσω κάτι, σωστός ο δρόμος. Δεν τα δίνω επειδή αγοράζω για χάρη. Γιατί όταν πήγε, συγγνώμη, ο Σίμων, ο μάγος, δώσε μου και εμένα, του λέει, στις πράξεις των Αποστόλων. Είδε να γίνονται καλά οι άρρωστοι και λοιπά, με τη δύναμη που είχε ο Πέτρος ήταν. Και γυρίζει και του λέει, το αργύριό σου, σύνση, τα λεπτά σου και εσύ μαζί, ή βαδίζουν στην απώλεια. Τα λεφτά σου και εσύ μαζί στην απώλεια. Είπα, με αίρεσε, είναι προηγουμένως, η αγάπη στα χρήματα. Ο Κύριος ήθελε να πάρει τη Θεία Χάρη. Τώρα να σας θυμίσω μαύρες εποχές. Διαβάστε το βιβλίο του Γέροντος Στόμου. Να δείτε μέσα οι αρχιερείς έπαιρναν ένα λαϊκό που είχε λεπτά, τον χειροτονούσαν, τον έκαναν ιερωμένο και συνέχεια ιερωμένος τα έβγαζε και τα πλάσα τα λεφτά. Αυτή τη δοσοληψία η Εκκλησία πέρασε μαύρες, θα πω σε εισαγωγικά, ημέρες, αλλά όρθια πάντοτε. Από εκεί φαίνεται ότι είναι η αλήθεια, η μοναδική αλήθεια Εκκλησία. Ότι πέρασε και από διαμάχες μεταξύ τους χριστιανοί, αλλά στάθηκε όρθια. Λοιπόν, δεν κάτι πήγαινε. Άμα θέλω από τούτο ότι πραγματικά, όταν πας δώρα στους Αγίους Πατέρες, αναγνωρείς τη θυσία που κάνουν αυτοί. Σου δίνουν κρεβάτι, στρωμένο, καθαρό, σε ταΐζουνε. Συνεπώς, από την καρδιά σου και μόνο δίνεις. Δεν τα δίνεις. Δεν τα δίνεις και ζητάς έλεος από αυτό. Το κάνουμε αυτό. Τώρα είναι αμαρτία, ζητάτε δύο πράγματα. Αυτό είναι σίγουρο λάθος. Ναι, ναι.
Έλα, Βασίλη. Είναι αμαρτία αυτά να συζητάμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ειδής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σ' αυτοί εμείς τους οφειλέτες. Και μη εις ενέγγιση ημάς ημών, αλλά ρίστε ημάς από το πόνο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσε ημάς. Θα μαζί μας. Νίκο! Εντάξει εδώ! Άλλο, 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 άλλο. Μην το πας. Θέλεις να πάμε στο... Θα πάμε λίγο πρώτα στο σούπερ μάρκετ, να πάρω κάτι. Θέλω να πω, πώς 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 να πω